αστέρια. Συγκινήθηκα. Δεν το φανταζόμουν. Ο Λούκας έδειξε μια ευαισθησία στο προηγούμενο live που, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν την περίμενα ούτε εγώ ίδια. Το μόνο που σίγουρα προσπαθώ να κάνω είναι να γίνουμε κάθε Παρασκευή καλύτερα. Αυτή την εβδομάδα έχω να τραγουδήσει ένα μεγάλο ζεμπέκικο. Είναι κομμάτι το οποίο κατ' εμένα θα σχολιαστεί. Όχι επειδή το λέω εγώ, όποιος είναι τώρα, για το συγκεκριμένο κομμάτι σχολιάζεται, γιατί το είπε ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Θέλω να δω κάποια κινήσεις που κάνεις, ζεμπέκικο. Ό,τι μπορείς να βγάλεις και εντυπωσιακό πράγματα, ό,τι γουστάρεις εσύ. Αφενός, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, ωραίο υλικό και αφετέρου έχει αντίληψη. Εγώ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είμαι fan club, έτσι. Χαίρομαι γι' αυτό. Θα προσπαθώ να τον κάνω και πρόεδρο του fan club. Αφού με σπήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδονίσα. Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει Σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγαρί ο Βαρδάρης. Σ'αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγής τα χρώματα. Σ'αναζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ. Σ'αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγής τα χρώματα. Σ'αναζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Μπράβο, Λούκα. Από εσά δεν λείπει τίποτα. Ούτε φωνή, ούτε εμφάνιση. Το τραγούδι αυτό έχουμε ακούσει από ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή και... από ένα πάρα πολύ μεγάλο συνθέτη. Γιώργο, φέρνω καλύτερα. Πριν μερικές μέρες βρεθήκαμε μαζί στην παρουσίαση του καινούργιου δίσκου Πασχάλη Τερεζή, μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Θα μου λες, όταν προετοίμαζες αυτό το τραγούδι, όταν είδες τον Δημήτρη Μητροπάνο εκεί, πώς ένιωθες? Νιώθω ότι είναι πολύ βαρύ αυτό το τραγούδι για να το πει ένας νέος καλλιτέχνης, αφού πρώτα το είπε ένας κατεμένα πάντα ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδίστες στην Ελλάδα και το έχει γράψει και ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες σε Κύπρο και Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Ξέρεις τι, τα τραγούδια αυτά τα οποία είναι στοιχειωμένα από τις μεγάλες ερμηνείες ή από τους μεγάλους συνθέτες, τις μεγάλες δημιουργίες, πολλές φορές είναι καλύτερα να μην τα αγγίζουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω ότι άκουσα σήμερα ένα φρέσκο λαϊκό, ένα κομπλεξάριστο άνθρωπο. Σε χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο σου. Μπράβο σου, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο. Εντάξει, ο Λουκάς με μπερδεύει, γιατί δεν θέλει να είναι λαϊκός τραγουδιστής. Και θέλει να μας λέει ότι λέει τα πάντα και μπορεί να πει τα πάντα. Όχι, όχι. Δεν είπα ότι δεν θέλω να είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Απλώς είπα ότι θα μπορούσε να τραγουδήσω εξίσου καλά και άλλα στυλ. Μπορείς. Ναι, δεν είπα ότι δεν είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Όμως, αυτό σου ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα. Εκφράζεσαι μέσα με αυτά τα τραγούδια πάρα πολύ ωραία. Εγώ αισθάνομαι αυτό που ο Γιώργος, πολύ ωραία. Ένας φρέσκος λαϊκός τραγουδιστής. Χωρίς κόμπλεξ. Πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Ας πούμε τώρα, όταν ξανά το πεις αυτό,
Εντάξει, το θεώρησα μεγάλο ρίσκο. Και πρέπει να σου πω ότι εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Ήσουν πολύ καλός. Τώρα ξανά με όλα τα κομπλιμέντα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ήσουν καλός και έτσι αυτό πρέπει. Μπράβο σε. Δραμάτισες πάρα πολύ και θεωρώ ότι ξανά αυτό το πράγμα το κάνεις τόσο καλά. Ναι, μεν τα άλλα τα κάνεις και μπορείς, όμως εδώ είσαι πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, λοιπόν, με προλάβατε. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Μάριο Τόκα και ήθελα πάρα πολύ. Εγώ ετοίμαζα ακόμα του Μάριου με τον Γιώργο, το δικό μου τον τραγουδιστή. Αλλά με προλάβατε. Θα το πούμε και εμείς τα λαδάδικα αργότερα. Έχει πολλά τραγούδια. Ναι, εντάξει. Ο Μάριος Τόκας. Δεν το πέρυψα. Θα πούμε τα λαδάδικα. Δεν είχαμε ετοιμάσει αυτό. Λοιπόν, για άλλη μια φορά ήσουν εξαιρετικός. Αυτό να σου λέμε κάθε εβδομάδα. Είσαι πολύ καλός. Είσαι πολύ καλός. Εντάξει, Νίκο, όμως και αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, με καλός, για μένα δεν συγκρίνεται με αυτό που είδα απόψε. Ναι. Απόψε είδα. Εδώ λέω, οκ, okay, είναι εξαιρετικός, ναι, πολύ καλός. Η ερώτηση, okay. Η ερώτηση, Γιώργο, είναι τι του αρέσει. Δεν του αρέσει η Σάκη, μου λέει γιατί σου ταιριάζει και είναι καλό. Δεν, ας πούμε, και έχουμε πολλούς καλλιτέχνες που του αρέσουν. Γιατί αισθάνεσαι εσύ καλά. Είναι και τα δύο, καλά. Δεν μόνο αυτό. Καλά, θα μας πει Κατερίνα πρώτα ότι. Αν δεν το περνά στον κόσμο, δεν περάζει τι αισθάνεσαι εσύ, αν ο κόσμο δεν το πιστεύει αυτό που αισθάνεσαι. Απλά πιστεύω ότι με αυτά τα κομμάτια οποιοδήποτε καλλιτέχνη εκφράζεται με αυτά τα συγκεκριμένα κομμάτια. Γιατί είναι κομμάτια. Ναι, όμως είναι δύσκολο σημαίνει. Κομμάτια και ο άλλος δεν σε πιστεύει. Είναι δύσκολο πιάσει. Και είναι ταυτισμένο με τη μεγαλύτερη ακριβώς. Λαϊκή φωνή που έχουμε, έτσι. Ακριβώς. Ο Μητροπάνος είναι ένας, τελείωσε. Ακριβώς. Κατερίνα. Όταν ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε το πρώτο live, η πρώτη μου πρώτη μας με το Κώστα τον Καλημέρη πρόταση ήταν να πει Μητροπάνο. Ο Λούκας. Και δεν σας κρύβω ότι υπήρξε μια αγωνία και ένα άγχος από όλη την ομάδα ότι ρε παιδί μου αυτό δεν το αγγίζουμε ποτέ. Δικαιωθήκαμε με το παραπάνω. Δεν έχω λέξεις να το πω. Και, δηλαδή θα αρχίσω να κλαίω πάλι και αρχίσει και είναι πολύ κουραστικό. Δεν γίνεται αυτή τη δουλειά να κάνουμε. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω κάτι το οποίο συνήθως το βλέπω από τηλεόραση και το κοροϊδεύω, αλλά θα μου επιτρέψετε να το κάνω. Αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο τραγούδι της μαμάς μου, η οποία περνάει πολύ δύσκολα και ένας από τους λόγους που ήθελα σήμερα να το πει ο Λούκας ήταν αυτός. Σας ευχόμαστε όλοι τα καλύτερα. Τα καλύτερα, καταρχάς. Αλλά Λούκα, τι να πω, έτσι. Πες μου εσύ. Απλά... Έχεις κάποιο θέμα με τα λαϊκά τραγούδια, θέλεις όχι, να... Όχι, όχι, ένα. Ιδιαίτερα το συγκεκριμένο είναι ένα κομμάτι που όντως με εκφράζει πολύ. Και... Συνήθως αυτά τα κομμάτια θα ήθελα πολύ να τα λέω, δηλαδή να παίρνω και αυτή την πρόκληση που είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη, αλλά τέτοια κομμάτια μου αρέσουν πάρα πολύ. Το είπες πολύ εκφραστικά, το είδαμε όλοι.